centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Γονατσίδη, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλώς σας βρήκα, κύριε Νατσούλη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους αγαπητούς ακροατές σας. Και με μια σειρά θεμάτων αρκετά σοβαρών. Και ας πιάσουμε τη συζήτησή μας, αν δεν έχετε αντίρρηση, από αυτό που μας τρομάζει λίγο από χθες και πάλι, με 14 στην Καστοριά, 10 από rapid test μάλιστα στην Ακύκνων. Και βεβαίως τα πρώτα σχολεία, τα οποία ξαναμπαίνουμε σε αυτόν τον κύκλο των αναστολών. Νωρίτερα μίλησαν και οι διευθυντές. Για την περιοχή της Καστοριάς έχουμε, να υπενθυμίσω, κλειστό όλο το σχολείο Τυχιού, πρώτο ΓΕΛ κάποιο τμήμα, τρίτο γυμνάσιο, δύο τμήματα. Αυτά προς το παρόν για τον Δήμο Καστοριάς, συν τα σχολεία που έχουμε για το Άργος. Τι γίνεται εδώ? Δυστυχώς βρισκόμαστε σε κάποιες αρνητικές εξελίξεις. Έτσι, υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα μία έξαρση στα κρούσματα και στην περιοχή μας, όπως βλέπουμε όμως ότι υπάρχει σε όλη την χώρα και σε όλο τον κόσμο μία κατάσταση η οποία, αν δεν κάνω λάθος, εχθές κλείναμε και ένα χρόνο από το πρώτο κρούσμα που είχαμε εδώ πέρα στην περιοχή της Καστοριάς. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν ότι συνεχίζουμε να βιώνουμε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση εδώ και ένα χρόνο. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις προσεκτικά σε ό,τι έχει να κάνει για τον Δήμο Καστοριάς, με όλες τις δομές μας, τις κοινωνικές δομές και την πρόνοιά μας στις επάλξεις, σε εγρήγορση, για να μπορέσουμε να συμβράμουμε και να συμβάλλουμε όσο το δυνατόν καλύτερα στην εξομάλυνση αυτής της κατάστασης. Παρακολουθούμε λοιπόν τις εξελίξεις, αναμένουμε για το πώς θα κινηθεί η κατάσταση από εδώ και πέρα, ευελπιστούμε και αισιοδοξούμε και ευχόμαστε να βγαίνουμε σιγά σιγά, να βγούμε σιγά σιγά από αυτήν την δύσκολη κατάσταση που ταλαιπωρεί όλο τον κόσμο εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον. Οι συνεργασίες με τον ΕΟΔΗ και το πώς κλείνουν τα σχολεία, έχουμε αναστολές των τμήματων, εξηγήθηκε νωρίτερα και από τον κύριο Ξανθόπουλο. Παίζει και ο Δήμος τον δικό του ρόλο για να πει για μια σχολική μονάδα ένα τμήμα να τεθεί σε αναστολή? Έχετε συμμετοχή σε αυτό? Όλα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες των υπευθύνων, των αρμοδίων υπηρεσιών, με βάση των υγειονομικών πρωτοκόλων. Και από εκεί και πέρα υπάρχει η συνεργασία, η ενημέρωση καταρχάς στην υπηρεσιακά, στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση που βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Και από εκεί και πέρα, σε συνεννόηση, όπως σας είπα, με τις σχολικές μας επιτροπές, μπορούμε να προβούμε σε κλείσιμο ή αναστολή μαθημάτων σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Αλλά όλα γίνονται βάσει οδηγιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν μπορεί ο Δήμος από μόνος του να προβεί σε κάτι τέτοιο. Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες και σε συνεργασία, όπως σας είπα, παίρνουμε τα κατάλληλα μέτρα. Ο Δήμος από την πλευρά του, σε περίπτωση και η Δημοτική Αρχή, σε περίπτωση που κλείσει κάποιο σχολικό κτίριο, πηγαίνουμε για να κάνουμε τις απαραίτητες απολυμάνσεις και να συνδράμουμε και εμείς σε ό,τι μπορούμε και σε ό,τι είναι απαραίτητο για την ασφαλή επαναλειτουργία του σχολικού κτίριου. Αισθάνεστε αισιόδοξος για την συνέχεια ή σήμερα που ξαναγίνονται, επενθυμίζω, rapid test, νομίζω ξαναγίνονται σήμερα και πάλι στην Κύκνο, αν ξαναδούμε τέτοιον αριθμό, αρχίζουν κάποια μηνύματα εδώ? Μήπως μπούμε και σε σκληρότερα μέτρα, στο βαθύ κόκκινο? Μήπως πάμε σε περιορισμούς και στις 7 η ώρα αντί για τις 9, περιορισμούς στον εμπορικό κόσμο κτλ.? Έχετε και εσείς μια τέτοια ανησυχία ή πιστεύετε ότι είναι πολύ νωρίς να το συζητάμε ακόμα αυτό το θέμα? Αυτό επίσης είναι κάτι που είναι στην αρμοδιότητα των κυβερνητικών παραγόντων. Έχουμε εμπιστοσύνη στα μέτρα τα οποία λαμβάνονται και στις κινήσεις οι οποίες γίνονται κυβερνητικά και κεντρικά. Το μόνο που μας έχει μείνει, το μόνο που μας έχει απομείνει, κύριε Νατσούλη, είναι να αισιοδοξούμε. Στοιχώς, αν δεν έχουμε και αυτό το αίσθημα, έτσι, της αισιοδοξίας, θα βγούμε αρκετά, έτσι, λαβωμένοι από αυτήν την περιπέτεια. Οπότε αισιοδοξούμε, παράλληλα ευχόμαστε
να κυλήσουν όλα έτσι όπως πρέπει και να βγούμε πολύ σύντομα να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα. Ένα χρόνο μετά, γιατί χθες κάναμε και ένα ειδικό αφιέρωμα, 10 Μαρτίου είχαμε το πρώτο κούρσμα στον εργαζόμενο στο νοσοκομείο της Καστοριάς, που κατέληξε και λίγες μέρες αργότερα. Τραγικό. Όλο αυτό το χρόνο, γιατί κλείσαμε πια ένα χρόνο, πιστεύετε ότι έχουμε γίνει σοφότεροι, προσεκτικότεροι, ή τις τελευταίες μέρες και τον τελευταίο καιρό και πάλι λίγο το έχουμε ξεχάσει αυτό? Εδώ ακούγαμε νωρίτερα ότι ακόμη και, μια και αναφέραμε σήμερα τα σχολεία, φαίνεται, το υπονόησε ο κύριος Ξανθόπουλος, ότι υπάρχουν και πιθανά να υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που μπαίνουν σε καραντίνα γιατί υπάρχουν υποψίες, αλλά μπαίνουν σε καραντίνα μόνο για να πηγαίνουν σχολείο. Εδώ βλέπουμε ότι βγαίνουν μετά κανονικά έξω στην πόλη, στην αγορά, δεξιά και αριστερά. Έχουμε χαλαρώσει? Πώς μας βλέπετε? Αυτά για όλα να το είναι, πούμε λίγο και αυτό. Ξεκινώντας από τα τελευταία που είπατε, όλα αυτά είναι θέματα παιδείας και συμπεριφοράς που ξεκινάνε από το σπίτι. Εκτιμώ ότι υπάρχει η εμπειρία σε ό,τι έχει να κάνει με τον Δήμο, διότι ήμασταν από τις περιοχές που μπήκαμε πρώτοι και βιώσαμε πρώτοι έτσι όλη αυτή την δύσκολη κατάσταση, όλη αυτή την δυσκολία. Επίσης θεωρώ ότι ο κόσμος όλο αυτό το διάστημα έχει κάνει πάρα πολύ υπομονή, έχει υποστεί πάρα πολλά πράγματα και σε κοινωνικό αλλά και σε οικονομικό επίπεδο. Έχει στοιχήσει αυτή η πανδημία, έχει κοστίσει σε όλους και ψυχολογικά και οικονομικά. Οπότε και κάποιες, αν θέλετε, συμπεριφορές στο να μην υπακούμε έτσι εισαγωγικά στην επιβολή των μέτρων είναι κατά κάποιον τρόπο επίσης εισαγωγικά δικαιολογημένες με όλη αυτή την κατάσταση. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να βάλουμε πάνω απ' όλα την υγεία, θα πρέπει να βάλουμε πάνω απ' όλα την ασφάλεια προς τους συνανθρώπους μας. Οπότε θα πρέπει να κινηθούμε για λίγο ακόμη, δηλαδή να κάνουμε την υπομονή και να κινηθούμε για λίγο ακόμη όλοι μας υπεύθυνα, σοβαρά, ώστε να μην υπάρχει εκ νέου μία διασπορά, μία έξαρση σε αυτά τα κρούσματα. Παρακολουθούμε όμως την κατάσταση. Η εκτίμησή μου είναι ότι είναι ελεγχόμενη. Παρόλα αυτά να περιμένουμε έτσι να. Και δεν μπορούμε γι' αυτό το σκαμπανέβασμα από τα 4 στα 14 και από τα 14 δεν ξέρω και θα βλέπετε πώς κινούνται. Πολύ δεν έχει μια ομαλή ροή όλο αυτό το πράγμα για να ξέρουμε και εμείς κατά πού πάμε. Δηλαδή μια έτσι, μια διαφορετικά τελώς. Βλέπουμε και πώς κινείται η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Μία με άνοιγμα καταστημάτων, μία με κλείσιμο, μία με άνοιγμα σχολείων, μία με κλείσιμο, με την ροή έτσι που έχει και ο εμβολιασμός αυτή τη στιγμή στην χώρα. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα επιστρέψουμε. Και μια και πάτε στα καταστήματα, να πάμε στα καταστήματα, κλείνοντας αυτό το θέμα και περιμένοντας να δούμε τα νεότερα για σήμερα το απόγευμα. Η Καστοριά νιώθει για μια ακόμη φορά πάρα πολύ αδικημένη. Ένα θέμα που έβγαλε πρώτο σταθμός μας την προηγούμενη εβδομάδα και ακολούθησε ένα μπαράζ αντιδράσεων κυριολεκτικά τόσο από φορείς όσο και από πολιτικούς σχηματισμούς. Στείλατε και μια επιστολή όπως έχουμε αναφέρει στον κύριο Γεωργιάδη. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει, αν είναι αναστρέψιμη κατάσταση και γιατί, ενώ ήδη τα έχουμε περάσει εμείς πολύ πριν την Κοζάνη όλα αυτά, η Κοζάνη φαίνεται να παίρνει αυτό που πραγματικά μπορεί να δικαιούται, ενώ η Καστοριά, η Μεσοποταμία και τόσος κόσμος εδώ στον τόπο μας, όταν τραβούσαμε εμείς τα μεγάλα ζόρια, δεν έτυχε της ίδιας αντιμετώπισης. Είναι πρόβλημα πολιτικό, είναι πρόβλημα, τι πρόβλημα είναι αυτό και γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα? Αυτό το αίσθημα της αδικίας που αναφέρατε, αυτό θέλαμε να μεταφέρουμε και εμείς στα κέντρα των αποφάσεων με την επιστολή που στείλαμε την προηγούμενη Παρασκευή και μέσα από πληροφορίες που υπήρχαν ότι υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το εξήγηλε άλλωστε από το βήμα της Βουλής ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης. Αυτή την αδικία λοιπόν θέλαμε να κάνουμε να γίνει κατανοητό προς τα κέντρα των αποφάσεων, επαναλαμβάνω, διότι για μία ακόμη φορά βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις αλλά και η κοινωνία της Καστοριάς θεωρείται και είναι αδικημένη. Ήμασταν οι πρώτοι που μπήκαμε στο πιο σκληρό lockdown της χώρας. Lockdown, έτσι. Ναι.
και δεν είναι η πρώτη φορά που αποστείλαμε επιστολές. Για να μην τα ξεχνάμε, οι άνθρωποι στη Μεσοποταμία δεν μπορούσαν, κύριε Κορνητσί, να βγουν ούτε από την αυλή του σπιτιού τους. Εκεί επιμείναμε. Δεν είναι τα lockdown τώρα, τα light που έχουμε τώρα. Εκεί επιμείναμε ως δημοτική αρχή και εκεί είναι που εστιάσαμε. Άλλωστε το είχαμε επαναλάβει με επιστολές στις 27 Απριλίου του 2020, δηλαδή την περίοδο εκείνη χρονικά που ήμασταν σε αυτήν την, που βιώναμε αυτές τις δυσκολίες με τον πλέον σκληρό τρόπο, και με επιστολή και στον κύριο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά και στον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Βρούτσι, κάνοντάς τους γνωστό ότι σίγουρα χρειάζονται οι επιχειρήσεις βοήθεια και στήριξη, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε και την επόμενη μέρα. Γι' αυτό αναφερθήκαμε στον Υπουργό Εργασίας, διότι χάνονται πάρα πολλές θέσεις εργασίας στην περιοχή μας. Επίσης, την ίδια μέρα έφυγε επιστολή και στον Πρωθυπουργό, ώστε να γίνει στον πλέον αρμόδιο και στον πλέον υπεύθυνο το τι δυσκολίες βιώνει η περιοχή μας, που δεν ήταν μόνο λόγω COVID, αλλά ήρθε ο COVID να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Θα πρέπει όμως να ξεκαθαριστεί κάτι, ότι ο Δήμος Καστοριάς δεν είναι και ο πλέον αρμόδιος για να μπορεί να επιβάλλει κάποιες αποφάσεις, κάποια αιτήματα. Υπάρχουν και άλλοι φορείς πιο αρμόδιοι, και θα έλεγα ότι ο βαθμός της αυτοδιοίκησης στον οποίο ανήκουμε μας φέρνει τέταρτο στη τάξη. Υπάρχουν οι βουλευτές, υπάρχει ο κύριος Καλάγης αναγνώρισε την αδικία, αλλά θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκατασταθεί η δικία για την Καστοριά. Παρόλα αυτά, υπάρχουν οι βουλευτές, υπάρχει ο Περιφερειάρχης, υπάρχει ο Αντιπεριφερειάρχης και καταλήγουμε στον Δήμο. Με όλους αυτούς όμως τους φορείς που προανέφερα υπάρχει η απόλυτη συνεργασία από την πλευρά μας. Το θέμα είναι ότι όλοι μαζί πρέπει να συντονιστούμε, να γίνει μια συλλογική προσπάθεια ώστε τα αιτήματά μας και οι προτάσεις μας στα κέντρα των αποφάσεων να γίνονται αποδεκτά από την πρώτη στιγμή. Έχουν γίνει προσπάθειες από όλους και βέβαια και εμείς δεν θα παραμείνουμε μόνο στην επιστολή. Άλλωστε πριν 10 μέρες που βρισκόμουν στην Αθήνα και είχα συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, μετέφερα αυτό το αίσθημα αδικίας πριν βγει βέβαια αυτή η απόφαση, χωρίς να γνωρίζω κάτι και δεν αναφερόμουν στο συγκεκριμένο, απλά και σε ό,τι έχει να κάνει και με τις επιστρεπτές προκαταβολές, αλλά και με τα επιδόματα και τις ενισχύσεις που δίνονται και από άλλους φορείς, είναι ότι τα χρήματα, θεωρώ ότι τα χρήματα αυτά δεν επιστρέφουν στην αγορά της Καστοριάς, στην οικονομία της Καστοριάς, στα καταστήματα της Καστοριάς. Σε αυτό το σημείο επίσης να αναφέρω ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο και θα υπάρξει και μια σειρά δράσεων για να μπορέσουμε ό,τι είναι εφικτό να γίνει από τον Δήμο Καστοριάς, να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και να δώσουμε μία ανάσα στις επιχειρήσεις, δεν εννοώ σε οικονομικό επίπεδο, αλλά εννοώ σε κάποιες άλλες, σε μία σειρά δράσεων προβολής, προώθησης και ενίσχυσης, στήριξης των επιχειρήσεων της περιοχής μας. Αυτά, υπάρχει πάντως ένα πλαίσιο διεκδίκησης. Αυτό είχε φανεί μετά από μια ερώτηση του ΜέρΑ25, αν δεν κάνω λάθος. Είχε φανεί ότι υπάρχει ένας τρόπος διεκδίκησης. Αυτόν τον ξέραμε από νωρίτερα. Υπήρχε πάντα. Είχαμε κάνει και παλιότερα αιτήματα από την Μεσοποταμία. Δεν έγιναν δεκτά. Είχε αναφερθεί σε αυτό και μου έστειλε και τα έγγραφα και ο κύριος Καραταγλίδης. Ζητήσαμε. Γιατί δεν πήραμε? Αυτό είναι το θέμα. Και πού εστιάζεται, θέλω λίγο να μπούμε παρακάτω. Πού εστιάζεται το θέμα? Ξεκαθάρισα τον ρόλο που έχει ο Δήμος. Πλαίσιο διεκδίκησης υπάρχει. Γιατί σε εμάς δεν λειτουργήσε και λειτουργήσε για άλλους? Η κάθε δημοτική αρχή, τις απαντήσεις αυτές θα τις πάρουμε από αλλού και όχι από τον Δήμο Καστοριάς. Επίσης να αναφέρω ότι η ενίσχυση αυτή, η οικονομική ενίσχυση της επιχειρήσης της Κοζάνης και κάποιων άλλων περιοχών και της Χέλης στη Φλόρινα, ναι, και κάποιες άλλες περιοχές αν δεν κάνω λάθος στην Ελλάδα,
έχει να κάνει με το κλείσιμο των επιχειρήσεων για συγκεκριμένη χρονικά περίοδο. Ναι, είναι φωτογραφικό όμως αυτό που καταλαβαίνετε. Και εμείς είχαμε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν παίζει ρόλο ποια περίοδος χρονικά είναι. Το θέμα είναι ότι κάποιες επιχειρήσεις έχουν τεράστιο πρόβλημα. Όχι κάποιες επιχειρήσεις, όλες θα έλεγα στην πλειοψηφία. Έχουν τεράστιο πρόβλημα. Πόσο μάλλον στην Καστοριά που είδαμε και όλα τα προηγούμενα χρόνια να υπάρχει αυτή η δύσκολη κατάσταση. Εμείς θα επιμείνουμε, όχι μόνο όπως σας είπαμε με επιστολές, αλλά και με κατηδίαν συναντήσεις και να επιμείνουμε και να μεταφέρουμε επιτακτικά τα αιτήματα αυτά προς τα κέντρα των αποφάσεων, πάντα βέβαια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχουμε ως Δήμος. Έρχεται και ένα μήνυμα εδώ. Υποσχεθήκατε ότι θα χαρίσετε και τα πάγια των καταστημάτων. Φαντάζομαι ότι μιλάει το μήνυμα για τα δημοτικά τέλη. Είναι σε διαδικασία αυτή η εξέλιξη? Έχει ξεκινήσει, ναι, η διαδικασία. Τι πρέπει να κάνουμε? Ενημερώσει τον κόσμο. Υπάρχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στον Δήμο Καστοριάς, όπου η κάθε επιχείρηση συμπληρώνει η τα κάθε στοιχεία επιχείρηση. Και κάθε. Ναι. Είτε ήταν πληττόμενη είτε όχι. Είναι για τις πληττόμενες επιχειρήσεις. Έχουμε δώσει την κατηγορία. Τις κατηγορίες μάλλον, ποιες ήταν οι πληττόμενες επιχειρήσεις για την, για την δημοτική ενότητα Μεσοποταμίας όμως ειδικά, είναι ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, είτε ήταν πληττόμενες είτε μη. Είναι το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε και μπορεί να συνεισφέρει ο Δήμος. Η απαλλαγή είναι αυτή για έναν μήνα ή για έναν χρόνο? Όχι, είναι για δύο μήνες, είναι για το διάστημα. Είναι για το διάστημα και μάλιστα. Γιατί αυτό, το πήγατε χρόνο όπως το Δήμο? Και μάλιστα αυτό, κύριε Νατσούλη, κοστίζει. Έχει ένα κόστος για το Δήμο κοντά στις 350.000. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν κάναμε μια τιτάνια προσπάθεια για να διαγράψουμε τα χρέη της διάδημα που ήταν του 1.700.000, καταλαβαίνετε, αν μπούμε σε μια διαδικασία απαλλαγής δημοτικών τελών, υπολογίστε 6 δήμινα από 350.000. Για να βγάλει και ο ακροατής που μας ακούει τα συμπεράσματα για το τι στοιχίζει σε έναν Δήμο. Εδώ είμαστε όμως. Υπάρχει περίπτωση όμως το Δήμο να γίνει τετράμινο, έστω. Αυτή είναι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Εκ νέου θα ελέγξουμε και θα δούμε τα οικονομικά μας. Γνωρίζετε επίσης, άλλωστε το είχαμε πει εξ αρχής, για την οικονομική κατάσταση του Δήμου Καστοριάς από το 2019. Προσπαθούμε να μπει μια τάξη, προσπαθούμε να μπει μια σειρά. Φαίνονται σιγά σιγά τα αποτελέσματα και εδώ είμαστε για να απαιτήσουμε και να αιτηθούμε και εκ νέου και οικονομική βοήθεια για τις επιχειρήσεις, αλλά βέβαια και για όλους τους συμπολίτες μας, για όλους τους συνδημότες μας του Δήμου Καστοριάς. Πάντως εδώ βλέπω έρχονται και άλλα μηνύματα. Θέλουν, όπως και ο Δήμος Βοΐου μας τονίζουν, να γίνει ένας χρόνος, αν μπορείτε. Κοιτάξτε λίγο, κύριε Νατσούλη, υπάρχουν 344. Δεν ξέρω ακριβώς την απόφαση πώς είναι του Δήμου Βοΐου, αλλά. Υπάρχουν, ναι, 344 δήμοι σε όλη την Ελλάδα. Αν παίρνουμε παράδειγμα και ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες. Πάντα παίρνουμε παράδειγμα. Πάντα αυτό που είναι τα περισσότερα. Οι υπόλοιποι 343 δήμοι δεν προχώρησαν σε μειώσεις. Άμα είναι να σας πω να πάμε σε ένα που έχει ένα μήνα, δεν θα σας πάω σε αυτό το παράδειγμα. Εγώ θα σας πάω σε αυτό που έχει ένα χρόνο. Υπάρχουν άλλες ανάγκες. Υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες. Υπάρχουν διαφορετικές υποχρεώσεις σε κάθε Δήμο. Να είναι σίγουροι όλοι ότι θα ήμουν ο πρώτος και είμαι ο πρώτος που θα ήθελα να μην πληρώνει κανένας τίποτα. Εγώ το πάω και για δύο χρόνια, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έτσι ακριβώς. Όλα όμως πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις δυνατότητες που υπάρχουν, τις οικονομικές δυνατότητες του εκάστοτε, ναι, Δήμου, και αναφέρω και πάλι τις υποχρεώσεις που παρελήφθησαν από αυτήν τη Δημοτική Αρχή. Να πούμε κάτι που δεν αφορά τώρα τον Δήμαρχο, αλλά το είπε χθες και ο κύριος Σαββόπουλος, ότι δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς μια γνώση γι' αυτό, αλλά είναι κάποια χρήματα που ετοιμάζονται για προγράμματα από την περιφέρεια, προστίθενται και κάποια χρήματα που θα έρθουν από το κράτος για να δοθούν για αυτές τις επιχειρήσεις που δεν πήραν, που βγήκαν έξω από το πρόγραμμα των 40 εκατομμυρίων. Δεν ξέρω αν έχετε, αν έχετε κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση, αλλά φαίνεται ότι με κάποιον τρόπο κινείται μια διαδικασία για να ικανοποιηθούν και οι υπόλοιποι που δεν πήραν. Εχθές το πρωί είχα την χαρά να φιλοξενήσω, να δεχτώ στο γραφείο μου και τον κύριο Σαββόπουλο και τον κύριο Βαβλιάρα. Τον αντιπεριφερειάρχη επιχειρηματικότητας και πρόεδρο της εταιρείας τουρισμού. Οπότε συζητήσαμε και αυτό έτσι στο περιθώριο της συζήτησής μας, ότι υπάρχει η πρόθεση από την περιφέρεια, υπάρχει η πρόθεση
από την Αντιπεριφέρεια, από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και από τον Δημήτρη του Σαββόπουλο, να ενισχυθούν περαιτέρω οι επιχειρήσεις, να ξέρουν οι αγαπητοί συμπολίτες ότι υπάρχει αυτή η ευαισθησία, τουλάχιστον από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, οπότε θα βρεθεί, θεωρώ ότι θα εκτιμώ ότι θα βρεθεί η λύση και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί και δεν είχαν ενταχθεί στο πρώτο μέτρο αυτό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Πήγαμε 11.30, θα κάνουμε μια στάση και αμέσως μετά να μπούμε και στο θέμα της Μακεδονίας. Χθες είχαμε διοικητικό συμβούλιο και είχαμε συγκεκριμένη απόφαση. Σήμερα έχουμε και περιφερειακό συμβούλιο που γνωμοδοτεί για νέα λατομική περιοχή στην Καστοριά. Ναι. Να τα συζητήσουμε, γιατί προηγήθηκαν και μίλησαν στην εκπομπή μας, κύριε Κορεντσίδη, όλοι οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων. Σήμερα είναι και η σειρά σας για να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο, για να πάμε και παρακάτω. Μεγάλη μου χαρά. Πάμε στο διαφημιστικό και ερχόμαστε σε 2 λεπτά. Ναι. Πάμε τώρα, συνεχίζουμε, όπως είπαμε, με τον Δήμαρχο για το θέμα της Μακεδνός. Μπαίνουμε τώρα και μπαίνουμε λίγο από τα φρέσκα νέα. Χθες είχαμε το απόγευμα, όπως το λέγαμε, το Διοικητικό Συμβούλιο της Μακεδνός και το αποτέλεσμα 6-4. Υπέρ της ενοικίασης του λατομείου. Είναι ένα αποτέλεσμα που σας ικανοποιεί, κύριε Κορεντσίδη, αρχικά? Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο περιμένατε αυτή τη φορά, γιατί την προηγούμενη φορά είχε έρθει το ισόπαλο 4-4, είναι... που συνοδεύθηκε και από παρετήσεις και τα λοιπά. Ναι, είναι μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μακεδνός ΑΕ. Είναι μια εταιρεία, είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Είναι μια εταιρεία η οποία παίρνει τις αποφάσεις της μέσα από το διοικητικό της συμβούλιο και μια τέτοια απόφαση πάρθηκε χθες μετά και την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την προηγούμενη Παρασκευή. Πάρθηκε λοιπόν η απόφαση να προχωρήσει η εταιρεία σε εκμίσθωση του λατομείου. Άλλωστε πριν από 2 μήνες περίπου, πριν από 3 μήνες, τον Δεκέμβριο, είχε λάβει τότε μία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μακεδνός να προχωρήσει σε σύμβαση με δικηγόρο ώστε να καταρτιστούν οι όροι διακήρυξης σε ενδεχόμενο εκμίσθωσης του λατομείου. Οπότε επικυρώθηκε η απόφαση εχθές με ψήφους 6-4. Και προχωράει βέβαια όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες πλέον. Η διαδικασία της εξυγίανσης έτσι κι αλλιώς προχωράει. Αυτό είναι ένα σημείο τριβής. Με προγενέστερη. Η αντιπολίτευση ήθελε την εξυγίανση πρώτα και μετά την όποια απόφαση από εκεί και μετά, είτε για να το δουλέψετε εσείς, είτε για να πάμε σε ενοικίαση. Ναι, κοιτάξτε λίγο. Είναι 2 παράλληλοι δρόμοι. Είναι άλλο πράγμα η εξυγίανση και άλλο πράγμα η εκμίσθωση. Η εξυγίανση αφορά τη Μακεδνός ΑΕ, είναι η εταιρεία, όπως σας είπα, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που έχει αρκετές δομές στην κατοχή της. Μία από αυτές τις δομές, πλην δηλαδή του ενιδρίου, του λιμνίου οικισμού, του πλοιαρίου Ολυμπία, είναι και το λατομείο. Εμείς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Μακεδνός προχωράει σε εκμίσθωση. Η εξυγίανση αφορά την εταιρεία ολοκληρωτικά, που είναι η Μακεδνός ΑΕ. Δηλαδή μη συγχαίουμε τους 2 όρους, και δεν το λέω για σας, το λέω για τους αγαπητούς συναδέλφους της αντιπολίτευσης που φάγαμε αρκετό χρόνο στην συνεδρίαση της Παρασκευής και επέμειναν πάρα πολύ και στις συνεντεύξεις του εδώ στο σταθμό μας, ώσπου να τους εξηγήσουμε και να καταλάβουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, εάν κάποιος θέλει την εξυγίανση, περισσότερο από όλους εγώ είμαι αυτός, ο οποίος προείσταμε της δημοτικής αρχής του Δήμου Καστοριάς, οπότε αν κάποιος θα είναι θέλει. Αλήθεια, να είναι αλήθεια ότι τα χρέη της είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο? Τα χρέη της είναι περίπου εκεί. Πώς θα γίνει η εξυγίανση με 1 εκατομμύριο? Γίνεται κύριε Νατζούλη, η εξυγίανση είναι ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι αρμόδιοι. Και όταν λέω αρμόδιους αναφέρομαι σε οικονομικούς παράγοντες. Σε οικονομικούς παράγοντες εννοώ ανθρώπους που ασχολούνται με το οικονομικό κομμάτι, με οικονομοτεχνικές μελέτες και λοιπά. Θα, σε λίγο χρονικό διάστημα, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, η εταιρεία θα έχει την εξυγίαση στα χέρια της. Και επίσης σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι μια εταιρεία σύμφωνα, και τη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων που δεν την έχει αυτή τη στιγμή. Θα φτάσω και σε αυτό. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας και σύμφωνα με το σχέδιό μας
και σύμφωνα με αυτό που έχουμε επιλέξει, η εταιρεία σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι και κερδοφόρα και θα λειτουργεί πολύ ευέλικτα στην αναπτυξιακή μορφή που θέλουμε να έχει. Θα το δουν σύντομα όλοι οι συνδημότες μας και πολλοί πολίτες από όλη την Ελλάδα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους περιβαλλοντικούς όρους, είναι μία χρονοβόρα διαδικασία. Όταν λέτε χρονοβόρα... Θα ήθελα να ξεκινήσω έτσι από την αρχή, να πω ότι η Μακεδνός είναι η δημοτική επιχείρηση του Δήμου Καστοριάς που διαχειρίζεται το μοναδικό λατομείο του νομού. Υπό άλλες συνθήκες θα λέγαμε ότι με την αποκλειστικότητά της αυτή έχει μία εξασφαλισμένη κερδοφορία, όπως και όλα τα μονοπωλιακά είδη. Όμως εδώ συμβαίνει κάτι εντελώς αντίθετο, και αυτό έχει να κάνει διότι το λατομείο είναι ζημιογόνο τα τελευταία χρόνια, δεν μπορούσε να λειτουργήσει, με αποτέλεσμα η Μακεδνός να συντηρείται από τις άλλες τις δομές που προανέφερα. Αυτό λοιπόν συμβαίνει διότι προνόησαν κάποιοι ώστε τα τελευταία 5 χρόνια να μην μπορεί το λατομείο να λειτουργήσει γιατί δεν είχε την άδεια περιβαλλοντικών όρων. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, διότι όταν γίνεται καταγγελία, γιατί η καταγγελία έγινε σε αυτήν την περίπτωση και έγινε η καταγγελία όντας το πρώτο χρονικό διάστημα ως δημοτική αρχή, και επίσης είναι κάτι που με κάνει εντύπωση, κύριε Νατσούλη, διότι μέχρι τότε κανείς δεν έκανε κάτι, κανένας δεν μιλούσε, κανείς δεν ρωτούσε, κανείς δεν ενοχλούσε και δεν διαμαρτύρονταν κανείς. Ήταν, εγώ δύο συμπεράσματα βγάζω, ή ότι ήταν εντελώς αδιάφοροι ή ότι κάποιοι βολεύονταν με αυτήν την ομιχλώδη κατάσταση, και θα ήθελα να το σταματήσω εδώ για το παρελθόν. Πάμε τώρα πώς κινηθήκαμε εμείς. Ναι, γιατί υπάρχουν ουσιαστικά οι δύο τάσεις, οι δύο απόψεις. Σαν θέμα μοιάζει αρκετά απλό. Ή το λειτουργεί ο Δήμος, όχι, να σας πω, ή το λειτουργεί ο ιδιώτης με ενοικίαση. Να το κλείσω για τους περιβαλλοντικούς όρους. Είμαστε λοιπόν μετά από καταγγελία, ναι, και συνήθως σε δημοτικά ή δημόσια λατομεία πολύ σπάνια δίνεται εκ νέου άδεια περιβαλλοντικών όρων όταν πρόκειται για καταγγελία. Στην περίπτωσή μας όμως είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Παρ' όλα αυτά όμως θα έχουμε την ευτυχή κατάληξη και εξέλιξη να έχουμε την άδεια περιβαλλοντικών όρων στα χέρια μας. Είναι μια διαδικασία εκτός από χρονοβόρα, μια διαδικασία που χρειάζεται να έχει γνωμοδοτήσεις από περισσότερους από 15 διαφορετικούς φορείς. Και χωρίς αυτή την άδεια δεν μπορεί να δουλέψει ούτε ο ιδιώτης. Ακριβώς. Το τελευταίο λοιπόν που περιμένει αυτή τη στιγμή η υπηρεσία που ασχολείται με το θέμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος ήταν μια γνωμοδότηση θετική από την Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας. Εκτιμώ ότι έχει φτάσει στα χέρια του Υπουργείου Περιβάλλοντος, οπότε αναμένουμε να συνεδριάσει η Επιτροπή για να μας δώσει την άδεια περιβαλλοντικών όρων. Μάλιστα. Αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό. Από την πρώτη στιγμή ξεκινήσαμε αυτό και σε σύντομο χρονικό διάστημα, βάσει των καταστάσεων που υπάρχει, θα έχουμε την άδεια για να λειτουργεί το λατομείο νομιμότατα. Ωραία. Υπάρχουν λοιπόν οι δύο απόψεις και πάνω σε αυτές γίνεται η όλη συζήτηση. Εάν μπορεί ο Δήμος, αφού λέτε είναι μονοπόλιο και μπορεί να είναι κερδοφόρα, να το λειτουργήσει και να βγάλει ακόμη περισσότερα λεφτά. Αυτή είναι η μία η άποψη της αντιπολίτευσης. Και η άλλη άποψη είναι ότι εγώ σαν Δήμος θέλω 120.000 ευρώ, βρέξει χιονίσει, να είναι στα ταμεία του Δήμου, να κάνω έργα για τους δημότες μου. Βέβαια. Είναι τόσο απλό όπως το λέμε, ή είναι πιο σύνθετο? Θα ήθελα να πω πρώτον ότι αυτό το κερδοφόρο δεν το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι δηλαδή το έχουμε δει κάποια στιγμή πάντως. Δεν είναι μια επιχείρηση που λειτουργούσε 6-7 χρόνια κερδοφόρα, μία χρονιά δεν πήγε καλά, οπότε βασιζόμαστε σε αυτή τη μία χρονιά και εμείς προχωράμε τη διαδικασία για εκμίσθωση. Είναι μια επιχείρηση, όπως σας είπα, τα τελευταία χρόνια που συσσωρεύει και στην Μακεδνός, στη Μακεδνός ΑΕ, αλλά και στον Δήμο και στους συνδημότες, χρέη και ζημίες. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν είχαμε δύο επιλογές. Ή να το δουλέψουμε μόνοι μας, αλλά όπως σας είπα, αποτυχημένη συνταγή. Uh-huh. Και βέβαια καλές οι προτάσεις. Τις προτάσεις τις βάζω σε εισαγωγικά από την αντιπολίτευση και τις βάζω σε εισαγωγικά γιατί στην ουσία δεν υπάρχει πρόταση, δεν υπάρχει ούτε οικονομοτεχνική μελέτη, δεν υπάρχει κάτι που να βασίζεται σε οικονομικά στοιχεία, δεν υπάρχει κάτι που να δίνει εγγυήσεις και στον Δήμο αλλά και στους συμπολίτες ότι αυτή όντως θα είναι κερδοφόρα
με απτά στοιχεία, έτσι, με κάτι που να έχουμε στα χέρια μας, με μια μελέτη βιωσιμότητας, με κάποια οικονομικά στοιχεία. Άρα δεν υφίστανται προτάσεις. Βέβαια, μια παρένθεση να κάνω σε αυτό και να πω ότι είμαστε συνηθισμένοι μέχρι τώρα στους 18 μήνες να μην υπάρχει πρόταση από την αντιπολίτευση. Το θέμα είναι ότι εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία και το αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν στην δεύτερη επιλογή. Η δεύτερη επιλογή ήταν η εκμίσθωση. Η εκμίσθωση λοιπόν. Γιατί θεωρούμε ότι πάντως, ο Δήμος... για να το κλείσω και για την πρώτη, εάν δεν έχει προοπτικές βιωσιμότητας ή κέρδους, υπάρχει πιθανότητα, αν το δει αυτό ο ιδιώτης, να μην έρθει καν στη δημοπρασία. Φυσικά υπάρχει πιθανότητα. Αν ισχύει αυτό που λέτε, υπάρχει κίνδυνος να μην είναι προσελθεί κανένας. Φυσικά υπάρχει αυτή η πιθανότητα και μάλιστα στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και τότε αναγκαστικά θα το λειτουργήσετε εσείς. Επέστησα την προσοχή σε όλους ώστε να είναι σοβαροί και υπεύθυνοι σε αυτά που λένε, διότι το μόνο που γινόταν την προηγούμενη Παρασκευή ήταν κινδυνολογία, αοριστία και χάος. Από αυτά που ακούσαμε, γιατί επαναλαμβάνω, μίλησαν όλοι. Μας είπαν ότι μπορεί να έχει μια κερδοφορία του μισού εκατομμυρίου τον χρόνο. Ναι, σας ξαναλέω ότι πρώτον δεν τα είδαμε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια και από εκεί και πέρα δεν έχουν πέσει στο τραπέζι προτάσεις, τεκμηριωμένες όμως προτάσεις. Γιατί τα λόγια είναι δωρεάν. Και όταν δεν βασίζονται σε στοιχεία και οικονομοτεχνικές μελέτες, μπορεί να πει ο κάθε ένας το οτιδήποτε. Στην δεύτερη επιλογή λοιπόν, που θεωρούμε ότι ο Δήμος δεν είναι επιχειρηματίας και δεν θα πρέπει να λειτουργεί έτσι. Αυτό Δήμος, το είπε καθαρά ο κύριος Μηταλίδης. Ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή. Το είπε χθες και ο κύριος Τίνκας. Έχει έναν χαίρομαι που ο το... Ο κύριος Τίνκας είπε κάτι χθες που μας ξάφνιασε. Δεν βλέπω, λέει, το λόγο ο Δήμος να έχει λατομείο. Με την ίδια λογική θα μπορούσε να πάει να αγοράσει και μια φάρμα ζώων, είπε ο κ. Στίγκας. Ακριβώς αυτό, και το οποίο το είχα επισημάνει και στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Είπε βέβαια ότι καμία από τις δύο προτάσεις δεν συμφωνεί, οπότε γι' αυτό ψήφισε και το παρόν. Βλέπει τα πράγματα ρεαλιστικά και υπεύθυνα. Και αυτό λοιπόν επισήμανα και εγώ και στη συνεδρίαση της προηγούμενης Παρασκευής, ότι ο Δήμος έχει και άλλες, και άλλα καταστήματα και άλλες ιδιοκτησίες στα χέρια του. Έχει και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Έχει κάποια ακίνητα στην Αθήνα και σε πολύ καλή περιοχή, στο Κολωνάκι, όπου κάποια διαμερίσματα από αυτά λειτουργούν με τη μορφή Airbnb. Οπότε καλό θα ήταν, σύμφωνα με την αντίθετη άποψη από την δική μας, να πάρει και κάποιος, οποιοσδήποτε δημοτικός σύμβουλος, από ένα ακίνητο του Δήμου και να γίνουμε εστιατόρες, να ανοίξουμε καφέ ή να λειτουργούμε ακίνητα. Είναι μια άλλη, λειτουργούμε ακίνητα είναι με τη μορφή του τουριστικού ενδιαφέροντος. Ξαναλέω και το τονίζω ότι είναι μια εταιρεία που τα τελευταία χρόνια συσσωρεύει χρέη και ζημίες μόνο στον Δήμο Καστοριάς, και βέβαια αυτό έρχεται ως επακόλουθο στις πλάτες του Καστοριανού πολίτη και του Καστοριανού Δημότη. Εμείς είμαστε μια διαφορετικής φιλοσοφίας, είμαστε μιας φιλοσοφίας που θέλουμε να νοικοκυρέψουμε και να βάλουμε στη σειρά πράγματα. Αυτό υποσχεθήκαμε στον πολίτη της Καστοριάς, αυτό πράττουμε από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε και τα αποτελέσματα έχουν φανεί πάρα πολύ σύντομα. Με τα 120 χιλιάρικα που θα παίρνουμε. Γιατί αναφέρθηκε και κάτι, κύριε Νατσούλη, για την επίσκεψη που είχα στον υπουργό, στον κύριο Βορύδη, πριν από 10 μέρες. Όντως ο υπουργός έτριβε τα μάτια του με το υπόμνημα που του κατέθεσα, ότι μέσα σε 1,5 χρόνο και μέσα σε αυτούς τους 18 μήνες, τους 10 μήνες, τους περνάμε σε κατάσταση COVID, έχουν αποπληρωθεί περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ από τις καταχρεωμένες δομές που παραλάβαμε. Να μιλήσουμε για το νομικό πρόσωπο παιδείας και αλληλεγγύης, να μιλήσουμε για την Ορεστιάς που πληρώθηκαν οι άνθρωποι εκεί μετά από 10 χρόνια ομοιρίας, να μιλήσουμε για το τεράστιο χρέος της Διάδημα που αποπληρώθηκε, το 1.700.000 που ήταν στην πλάτη του Καστοριανού πολίτη, να μιλήσουμε για την ΔΕΙΑΚ που έχει περάσει σε μια άλλη τροχιά αναπτυξιακή και μιας οικονομικής τάξης και σειράς. Όλα αυτά λοιπόν τα δίνω ως απαντήσεις στους κακοπροαίρετους και τους κριτές των πάντων εκ του ασφαλούς, όμως από τον καναπέ του σπιτιού μας. Δεν τους είδα και καμιά φορά να έρθουν στο γραφείο του Δημάρχου. Έχουν γυρίσει όλον τον ομό, έχουν γυρίσει όλους τους δημάρχους, τους υπολείπους, την αντιπεριφέρεια, την περιφέρεια, δεν ξέρω κι εγώ πού, από μαγαζί σε μαγαζί, από σπίτι σε σπίτι, και δεν έχουν έρθει στο γραφείο του Δημάρχου που τους έχω καλέσει, τους έχω προσκαλέσει και δημόσια πολλές φορές. Ούτε σκυλιά έχουμε εκεί πέρα να δαγκώνουν, ούτε οτιδήποτε άλλο.
Έχω απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στον οποιοδήποτε δημοτικό σύμβουλο ή επικεφαλής της αντιπολίτευσης, οποιοδήποτε συνδυασμού, να έρθει στο γραφείο και να συζητήσουμε. Αντιθέτως, έχουμε προβεί σε κάποιες ενέργειες και σε κάποιες κινήσεις που μας βρίσκουν και βρίσκουν και τον κόσμο της Καστοριάς απόλυτα απέναντι. Πάμε λοιπόν στην δεύτερη επιλογή μας που ήταν η εκμίσθωση. Αυτοί οι όροι της διακήρυξης που ψηφίστηκαν εχθές διέπονται από τους νόμους του Υπουργείου Περιβάλλοντος που αφορούν δημόσια και δημοτικά λατομεία. Δηλαδή είναι μία νομιμότατη διαδικασία στο 100% και άλλωστε πώς θα μπορούσαμε να πάμε σε κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η αρχή μας, όλα να γίνονται νομιμότατα. Κάποιοι όροι προκήρυξης λοιπόν στο 100% νομιμότατη και βάλαμε κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες ώστε ο Δήμος Καστοριάς να είναι απόλυτα εξασφαλισμένος και σε οικονομικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Εξασφαλίζουμε λοιπόν ένα όφελος για τον Δήμο της τάξης των 110.000 ευρώ. Είναι το ελάχιστο ποσό από το οποίο θα ξεκινήσει η δημοπρασία. Και αυτό αν θέλετε να το αναλύσουμε έτσι το σε λίγα, 110, από 110 ως 115.000 ευρώ. Είχαμε ακούσει για 120, αυτό τώρα μειώθηκε. Όχι, δεν έχει μειωθεί. Αυτά όλα βγαίνουν μέσα από μαθηματικούς τύπους. Ναι. Έχει να κάνει με την ενοικίαση του χώρου σε πρώτο στάδιο. Ναι. Έχει να κάνει από την παραγωγική διαδικασία που έχουμε βάλει, από εκεί εξαρτάται το τι θα βάλεις ως ελάχιστη ποσότητα εξόρυξης. Εμείς έχουμε βάλει το ανώτατο επίπεδο εξόρυξης αδρανών υλικών που είχαμε την τελευταία δεκαετία, τον και μέσο βγαίνει όρο. Άρα 110 με 115 χιλιάδες τον χρόνο. Εκεί μέσα υπάρχουν και οι 2.500 τόνοι αδρανών υλικών που θα διατίθονται στη Δημοτική Αρχή εντελώς δωρεάν από τον ανάδοχο ώστε να τα κάνει χρήση όπως θέλει. Ναι. Εκεί υπάρχει και η μίσθωση των μηχανημάτων, γιατί μπορεί να πει κάποιος, προλαβαίνω δηλαδή την ερώτηση, ότι εμείς μιλάμε για μηχανήματα τα οποία μιλάμε για έναν εξοπλισμό ο οποίος είναι διαλυμένος. Μέσα αυτά τα μηχανήματα όμως υπάρχει ο σπαστήρας των υλικών που αυτός είναι αναντικατάστατος, οπότε υποχρεωτικά θα τον μισθώσει ο ανάδοχος. Αυτό είναι μέσα στα 115. Είναι μέσα στα 115 και βέβαια σε όλα αυτά να προσθέσουμε και την πρόσληψη προσωπικού. Το 50% λοιπόν του προσωπικού που θα προσλάβει ο ανάδοχος που θα προκύψει θα είναι από την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μακεδνών. Βέβαια, έχοντας κάποια έσοδα η Μακεδνός ΑΕ από την χρήση αυτή του λατομείου θα μπορεί να τα διανέμει, να τα κατανείμει ή να βοηθήσει όσο μπορεί κυρίως την Δημοτική Ενότητα Μακεδνών, διότι είναι κατανοητό, το βλέπω και εγώ, υπάρχει και αυτή αυτό η συναισθηματική εξάρτηση με τη συγκεκριμένη Δημοτική Ενότητα. Δεν έχουμε πει λοιπόν τίποτα λιγότερο από αυτά και τίποτα περισσότερο. Πιστεύετε ότι επειδή αυτό θα είναι δημοπρασία, θα ανεβεί πάνω από τις 115 αν υπάρχουν παραπάνω από ένας? Ιδού η απορία, κύριε Ματσούλη. Με έναν γίνεται επίσης δημοπρασία. Και θα σας πω και εγώ επίσης πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Μιλάμε για έναν ανοιχτό διαγωνισμό που ναι, θα κατατεθούν κλειστές προσφορές από τους υποψήφιους αναδόχους. Θα υπάρχει μία επιτροπή. Η επιτροπή αυτή τι θα κάνει? Θα ανοίξει απλά, θα υπογράψει τους φακέλους και θα ανοίξει τους φακέλους παρουσία όλων των ενδιαφερομένων. Η καλύτερη προσφορά λοιπόν πάνω σε αυτό, από τις 110.000 μιλάμε και επάνω, θα αναδείξει και τον ανάδοχο της συγκεκριμένης επιχείρησης. Κλειστές προσφορές σε ανοιχτό διαγωνισμό. Δεν αποκλείεται κανένας, δεν φωτογραφίζεται κανένας και φυσικά με τους όρους που έχουμε βάλει αναφερόμαστε και απευθυνόμαστε μόνο σε υγιείς επιχειρήσεις, γιατί δεν φαντάζομαι με τους όρους που έχουν μπει, διότι και μπήκαν αυτοί οι όροι, διότι θέλουμε να εξασφαλίσουμε στο απόλυτο και στο 100% τα συμφέροντα του Δήμου. Μιλάμε λοιπόν μια καθόλου οικονομική και κοινωνικά εξασφαλισμένη πορεία της συγκεκριμένης εταιρείας. Για τώρα, 20 χρόνια παραμένει θα αυτό. Θα σας πω και αυτό, να κλείσω λίγο το προηγούμενο κεφάλαιο, ότι εάν ο διαγωνισμός βγει άγωνος, δεν θα προχωρήσουμε εκ νέου σε διαγωνισμό της επιχείρησης. Δηλαδή, μη σκεφτεί κάποιος ότι
θα συντονιστούν κάποιοι και θα συνεργαστούν ώστε ο διαγωνισμός να βγει άγονος, άρα για να πάμε σε μικρότερη προσφορά. Εμείς αυτό που ζητάμε, δηλαδή τις 110.000 το ελάχιστο, δεν το διαπραγματευόμαστε και δεν πάμε σε χαμηλότερη τιμή από αυτό. Εάν λοιπόν ο διαγωνισμός όμως βγει άγονος, θα σημαίνει ότι και η εταιρεία δεν είναι κερδοφόρα. Άρα δεν υπάρχει το ανάλογο ενδιαφέρον. Ναι. Αν όμως ο διαγωνισμός βγει γόνιμος και βρεθεί ανάλογος, εκεί θα σημαίνει ότι ο Δήμος έχει εξασφαλίσει στο απόλυτο το μεγαλύτερο ποσό για τον Δήμο Καστοριάς. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Αν είναι ένας ενδιαφερόμενος, είναι ο διαγωνισμός γίνεται κανονικά με έναν. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Με έναν ναι. Ναι. Μάλιστα. Έτσι όμως όπως ακούγονται τα πράγματα και οι προτάσεις. Αυτό με τις υγιείς επιχειρήσεις υπάρχει ένα ερώτημα. Ναι. Χρωστάει κάποιος το λατομείο. Ναι. Αλλά είναι υγιής επιχείρηση. Μπορεί να το πάρει. Είναι μια μορφή, όπως σας είπα, επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου. Τα χρέη και οι οφειλές έχουν δοθεί στα αρμόδια όργανα, έχουν, ναι. έχουν απευθυνθεί οι διοικούντες της Μακεδνός σε το λέμε αυτό γιατί κάποιος της δουλειάς θα το πάρει, ναι, ναι, για βέβαια. Σίγουρα, να το πάρω εγώ, λογικό είναι. Σίγουρα όποιος οφείλει, ναι. γιατί είναι και ηθικό το θέμα, σωστό. Όποιος οφείλει δεν θα μπορέσει να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Αυτό είναι μια καθαρή λογικά. Απάντηση. Όποιος οφείλει στο αδομείο δεν θα πάρει, δεν μπορεί λογικά, να πάρει μέρος. Αλλά σας είπα είναι μια εταιρεία ανώνυμη και ιδιωτικού δικαίου, οπότε υπάρχουν βάσει καταστατικών κάποιες άλλες δικλείδες. Μάλιστα. Πάντως, οι όροι νομιμότατοι, οι όροι της διακήρυξης, εξασφαλίζουμε τα πάντα για τον Δήμο και τους συνδημότες μας. Και θα περάσει η εταιρεία Μακεδνός, αν θέλετε να το πούμε στη συνέχεια. Με τα 110.000-120.000 θα πληρώνετε τα χρέη του εκατομμυρίου. Και μάλιστα να διευκρινίσω σε αυτό το σημείο ότι στην πρώτη οικονομική χρήση από τον ανάδοχο τα χρήματα αυτά θα δοθούν προκαταβολικά ώστε να μπορέσει η εταιρεία να πάρει μπροστά και να μπορέσει να υποστηρίξει. Άρα με το που παίρνει κάποιος το λατομείο κατευθείαν θα δώσει 120. Και τις υποχρεώσεις που έχει. Τα οποία χρήματα θα πηγαίνουν κατευθείαν στο χρέος του λατομείου ή θα πηγαίνουν και για άλλα πράγματα. Τα χρήματα αυτά θα διατίθενται και για την αποπληρωμή χρεών, των υποχρεώσεων της εταιρείας και για την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, γιατί έτσι όπως το έχουμε σκεφτεί και έτσι όπως έχουμε δρομολογήσει, θέλουμε την εταιρεία Μακεδνός να λειτουργήσει από εδώ και πέρα ως τουριστική, ως ναυαρχίδα του τουρισμού του Δήμου μας. Επειδή φτάσαμε 12, θα σας χρειαστώ για λίγο. Εγώ πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Κανένα πρόβλημα. Για αυτό το θέμα, πώς θα λειτουργήσει, πώς γίνεται η αναδιάρθρωση και, τώρα των εταιριών. Και επειδή αναφερθήκατε, το θυμήθηκα στην προηγούμενη ερώτησή σας για τα 20-20 χρόνια. Ναι. Είναι μέρος του νόμου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, δηλαδή όταν προχωράς σε εκμίσθωση μιας λατομικής περιοχής δεν μπορείς να προβείς σε λιγότερο από 20 χρόνια. Μπορείς δηλαδή να προχωρήσεις σε εκμίσθωση 21 ετών αλλά όχι σε 19. Μάλιστα. Δηλαδή το 20 είναι το ελάχιστο. Θα ήθελα να πω όμως κύριε Νατσούλη πάνω σε αυτό ότι αυτό ίσα ίσα μας εξασφαλίζει κάτι. Τι είναι αυτό? Ότι θα μπορούσε κάποιος να μπει για 5 χρόνια να πάρει ό,τι μπορέσει να κερδίσει από τη συγκεκριμένη περιοχή, να τελειώσουν και τα έργα της περιοχής μας, του νομού μας, και από εκεί και πέρα να το αφήσει στον έκτο χρόνο. Άρα, μία ακόμη δικλίδα ασφαλείας για τα συμφέροντα του Δήμου. Δηλαδή, όποιος το πάρει θα το σκεφτεί πάρα πολύ καλά ότι θα μπορέσει να το λειτουργήσει για 20 χρόνια. Και επίσης, και κλείνω με αυτό σε δευτερόλεπτα, να ξεκαθαρίσουμε ότι σε περίπτωση που κάποιος δεν πληρώνει, ο ανάδοχος δηλαδή, άμεσα μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο η εταιρεία. Σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά και δεν το λειτουργεί με τους όρους που έχουμε θέσει, άμεσα μπορεί να τον βγάλει έκπτωτο. Δηλαδή δεν δεσμεύει τίποτα τον Δήμο, απέναντίας δεσμεύεται στο απόλυτο αυτός που θα το πάρει. Επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό. Πώς θα λειτουργήσετε τις υπόλοιπες τουριστικές δομές που έχει και η Μακεδνός, γιατί εδώ ανοίγει μια συζήτηση. Θα κάνετε το ίδιο και με το πλοίο? Θα κάνετε το ίδιο και με τον λιμναίο οικισμό, με τα ποδήλατα, με τα ηλιακά σκάφη? Ερώτημα. Θα πρέπει να μας απαντήσετε επίσης και στο εξής. Θέλω να σας ρωτήσουμε για κάποια στοιχεία ή για κάποιες τοποθετήσεις που έκαναν εδώ οι υποψήφοι. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ήταν χτυπητά, έκαναν μια αίσθηση και θα θέλαμε μια απάντηση και γι' αυτό. Όπως επίσης και μια απάντηση για την σημερινή συνεδρίαση της περιφέρειας. Στη διάθεση έχουμε την
πιθανότητα να έχουμε νέα ατομική περιοχή για την Καστοριά και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για όλο αυτό που συζητάμε. Θα σας πω. Δύο λεπτά όμως το διάλειμμα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Και πάμε, κύριε Δήμαρχε, να συνεχίσουμε αναγκαστικά, γιατί έχουμε αφήσει αναπάντητα πράγματα. Διευκρινίστε λίγο, γιατί έρχεται και μήνυμα για αυτό το θέμα. Είπατε νωρίτερα ότι αν βγει άγωνος ο διαγωνισμός, δεν θα προκηρύξετε δεύτερο διαγωνισμό, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Θα το δουλέψετε δηλαδή εσείς ο Δήμος μετά? Αναγκαστικά, γιατί θα βλέπουμε ότι δεν, η πρόταση πλέον δεν θα είναι συμφέρουσα για τον, και για την εταιρεία και για τον Δήμο. Μάλιστα. Πάμε λίγο στο κομμάτι του τι θα έχουμε σήμερα και θα αφήσω τελευταίο το κομμάτι των παρατηρήσεων που έκαναν οι συνάδελφοί σας από την αντιπολίτευση. Μίλησαν όλοι, επαναλαμβάνω, στην εκπομπή μας τις προηγούμενες μέρες και τοποθετήθηκαν και είπαν τις απόψεις τους για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Η Επιτροπή, η Περιφέρεια σήμερα τι ακριβώς αποφασίζει και αν αποφασιστεί νέα ατομική για την περιοχή, για την Καστοριά, ουσιαστικά σπάει το μονοπόλιο της Μακεδνός. Υπάρχει περίπτωση να αντέχει ο νομός μας και δύο λατομεία στην πορεία? Κοιτάξτε, για την απόφαση αυτή που πρόκειται να πάρει η Περιφέρεια, έτσι και αλλιώς είμαι σε συνεννόηση για μεγάλο χρονικό διάστημα και με τον Αντιπεριφερειάρχη τον Γιώργο Σαββόπουλο, αλλά και με τον Περιφερειάρχη τον Γιώργο τον Κασαπίδη. Είναι μια διαδικασία που έπρεπε να γίνει από τον προηγούμενο Ιούλιο. Έπρεπε δηλαδή να περάσει σε μια τέτοια εισήγηση η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, διότι με τα αποτελέσματα που υπήρχαν δηλαδή στην Μακεδονόσκια στο λατομείο από τα προηγούμενα χρόνια, ότι ένα λατομείο που δεν λειτουργούσε και δεν είχε και άδεια περιβαλλοντικών όρων. Οπότε μην είναι επαρκή τα αυρανή υλικά για τα έργα που πρόκειται και προγραμματίζονται να γίνουν στην περιοχή μας, ναι, θα έπρεπε να προβεί σε αναζήτηση νέας λατομικής περιοχής. Είναι κάτι τυπικό, είναι κάτι που πρέπει να κάνει η Περιφέρεια. Νομίζω θα είστε και εσείς σήμερα στην συνέντευξη, δεν είναι? Αλλά να ξεκαθαρίσω ότι είναι και ουσιαστικό σε περίπτωση που δεν λειτουργήσει το λατομείο. Δηλαδή, ναι, μεν τυπικό στην πορεία που έχουμε προδιαγράψει εμείς, ότι σε λίγο χρονικό διάστημα, εντός ενός μηνός, θεωρώ ότι το λατομείο θα ξεκινήσει τις εργασίες. Δηλαδή, μισό λεπτό και να το καταλάβω. Σε μια τέτοια περίπτωση, δηλαδή, ναι, που βρεθεί ο ανάδοχος και ξεκινήσουν οι. Δεν μπορεί οι να γίνει δεύτερο λατομείο. Δεν θα γίνει δεύτερο λατομείο. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Ναι, ναι. Εάν όμως δεν προχωρήσει αυτή η διαδικασία και παραμένει κλειστό το λατομείο της Καστοριάς, τότε σε αυτή την περίπτωση φυσικά και θα διερευνηθεί η πρόταση για μια νέα λατομική ζώνη. Εσείς θα είστε στις συνεδριασίες, δεν είναι? Όμως, ναι, επίσης όμως δεν είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα, υπάρχει εισήγηση. Δηλαδή δεν ποιος υπάρχει, αποφασίζει γι' αυτό? Αποφασίζουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι, η περιφέρεια, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Δυτικής Μακεδονίας. Αλλά δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί στην παρούσα φάση, διότι όπως σας είπα, το λατομείο έχει δρομολογήσει τις εξελίξεις. Γιατί το λέω αυτό? Θα βρεθεί δηλαδή, αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Θα βρεθεί δηλαδή ο ανάδοχος, θα είναι τον επόμενο μήνα, θεωρώ, σε λειτουργία το λατομείο της Καστοριάς, οπότε δεν θα υφίσταται πλέον αυτή η πρόταση. Το λέω αυτό γιατί επέμεινε πάρα πολύ σε αυτό ο κύριος Ταμίλιας. Από εκεί και πέρα όμως, ξεκινήσει λειτουργία ένα λατομείο, μπορεί να πάρει και μία διαδικασία χρονικά, κύριε Νατσούλη, 5 χρόνια. Μάλιστα. Επέμεινε πολύ ο κύριος Ταμίλιας, πρέπει να σας πω, σε αυτό, σε αυτή την εξέλιξη δηλαδή του Περιφερειακού Συμβουλίου και της περίπτωσης να έχουμε δεύτερο λατομείο στην Καστοριά, στο νομό Καστοριάς. Αν και έχω και πληροφορίες ότι υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις από κατοίκους της περιοχής που πρόκειται να γίνει. Εννοείται τον Γέρμα. Το Γέρμα, ναι, υπάρχουν αντιδράσεις. Βέβαια αυτό δεν απασχολεί ούτε τη Δημοτική Αρχή της συγκεκριμένης περιοχής, ούτε βέβαια κανέναν άλλον. Όταν μια δημοτική αρχή ή ένας επίσημος φορέας δρομολογήσει κάποιες εξελίξεις που είναι για το καλό του τόπου, πρέπει να είναι σύμφωνοι οι φάντες. Πάμε λίγο τώρα να σταθούμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, και σε κάποια σημεία τα οποία στάθηκαν ιδιαίτερα οι επικεφαλείς των παρατάξεων που μίλησαν στην εκπομπή μας. Ναι. Σας είπα για τον κύριο Ταμίλια, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο επιπλέον σχόλιο. Βέβαια, είπε και ο ίδιος, επειδή είχαμε συνεχόμενες αναρτήσεις και από τον κύριο Ευαγγέλου, τον σύμβουλο που ανήκει στον κύριο Ταμίλια, είπε ότι συμφωνεί σε όλα με όσα ανεβάζει, λέει, και ο κύριος Ευαγγέλου. Συμφωνώ και εγώ σε όλα, λοιπόν, με τον κύριο Ταμίλια, που συμφωνεί σε όλα με τον κύριο Ευαγγέλου. Απλά θα ήθελα έτσι να συμπληρώσω εγώ και κάτι πάνω σε αυτό. Δηλαδή, το καράβι δεν είναι ότι δεν λειτουργεί 1,5 χρόνο, παρόλο εμείς που το αξιοποιήσαμε το καράβι με κάποια δρομολόγια και με κάποιες εκδηλώσεις
που έγιναν δεν λειτουργεί. Δηλαδή θα περίμενα. Θέλετε να πούμε σε αυτό πριν μπούμε στα σχόλια για τους συναδέλφους σας. Θα περίμενα. Να μπούμε λοιπόν σε αυτό. Γιατί το ρώτησα πριν, ας το πούμε τώρα. Επειδή μιλάτε για το καράβι. Την τακτική της ενοικίασης του λατομείου. Ναι. Θέλετε να την ακολουθήσετε και για άλλες δομές και για άλλες δράσεις. Κοιτάξτε. Για πλοίο, νησί κορμοράνων, λιμναίος οικισμός, ποδήλατα ηλιακά, πλοιάριο ηλιακό. Εγώ έχω μπροστά μου μία πρόταση και μία εισήγηση που είχε γίνει από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Μακεδνός. Μάλλον το Δημοτικό Συμβούλιο Επιαγγελή, το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα στη Μακεδνός ΑΕ να δημοπρατήσει το καράβι Ολυμπία. Ενώ υπήρχε και πολύ μεγάλη. Σε τοποθέτηση του προέδρου του τότε προέδρου της εταιρείας, είπε ότι το καράβι αυτή τη στιγμή είναι ζημιογόνο. Ναι. Ενώ με τον παροπλισμό του δημιουργούνται και πολλά ζητήματα συντήρησης. Αλήθεια είναι αυτό. Τότε όμως δεν είχε ούτε είχε ανοίξει μύτη. Υπήρχε έτοιμα τότε του Συλλόγου Μαυροχωρίου να το πάρει να το δουλέψει ο Σύλλογος Μαυροχωρίου. Κανένα πρόβλημα. Χαίρομαι όμως που και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή συμφώνησε τότε σε αυτά που βλέπουμε εμείς τώρα, ότι αυτές οι δομές είναι ζημιογόνες και θέλησαν μάλλον να προχωρήσουν, βέβαια δεν πρόλαβαν, σε κάποιες εκμισθώσεις. Από εκεί και πέρα θα πω ότι η θέση δική μας δεν είναι να δημοπρατούμε το οτιδήποτε ή να εκμισθώνουμε το οτιδήποτε. Η θέση δική μας είναι να νοικοκυρέψουμε τον Δήμο Καστοριάς. Άρα, τι θα γίνουμε αυτά που αναφέραμε. Και όλες τις δομές. Οπότε εξετάζουμε τα πάντα και ανάλογα με το συμφέρον που είναι για τον Δήμο και κυρίως για τους συνδημότες μας όμως, προχωρούμε σε κάποιες θέσεις, σε κάποιες αποφάσεις. Σε ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο καράβι, γνωρίζω ότι υπάρχει στέλεχος, υπάρχει μηχανικός που ασχολείται με το καράβι, ο οποίος εργάζεται στην εταιρεία Μακεδνός ΑΕ, οπότε υπάρχει μία εν μέρη στελέχωση για το καράβι. Γνωρίζουμε ότι το καράβι Ολυμπία είναι του πρώην Δήμου Μακεδνών. Επίσης συνδέονται συναισθηματικά οι άνθρωποι της συγκεκριμένης περιοχής. Βέβαια, ό,τι ωφέλη έχει από τέτοιες περιπτώσεις και από τέτοιες κατηγορίες και από τέτοιες δομές, τα ωφέλη αυτά σε μεγάλο ποσοστό θα επιστρέφουν στους ανθρώπους της συγκεκριμένης περιοχής. Δεν είναι και στο τουριστικό κομμάτι. Είναι κομμάτι των τουριστικών αναδιαρθρώσεων που θα κάνει και στις εταιρείες. Διακόψατε όμως ό,τι έχει να κάνει με τις εισηγήσεις, αν θέλετε, για την αναδιάρθρωση δομών, ναι, να συζητήσουμε περαιτέρω. Αν θέλετε να σταθούμε στις τοποθετήσεις που έγιναν από τους επικεφαλείς της αντιπολίτευσης. Ωραία. Μείναμε λοιπόν στο σημείο. Στον κύριο Ταμίλια και σε όσα συμφωνεί με τον κύριο Ευαγγέλου. Με ό,τι ανεβάζει ο κύριος Ευαγγέλου. Συμφωνώ και εγώ λοιπόν με τον κύριο Ταμίλια, που συμφωνεί απόλυτα με τον κύριο Ευαγγέλου. Υπάρχει όμως εκεί ένα, θα έλεγα, περιθώριο αμφισβήτησης. Και αυτό έχει να κάνει διότι, όπως σας είπα, εμείς αξιοποιήσαμε εν μέρη το καράβι, αξιοποιήσαμε εν μέρη τα ποδήλατα. Αλλά θα ήθελα να διορθώσω και να συμπληρώσω ότι το καράβι και τα ποδήλατα δεν είναι 1,5 χρόνο παροπλισμένο, είναι 7,5 χρόνια παροπλισμένο. Μία βάρκα η οποία υπάρχει στο ΚΠΕ δεν είναι 1,5 χρόνο, είναι 7,5 χρόνια. Άρα θα περίμενα μία εξήγηση από τον κύριο Ευαγγέλου, εάν όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν μουγκός ή δεν τον ενδιέφεραν τα θέματα και τα προβλήματα της Καστοριάς και τον ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή, αυτήν τον 1,5 χρόνο. Και βέβαια θα ήθελα αυτές τις εξηγήσεις να τις δώσει στα θεσμικά όργανα, όπου συνηθίζω εγώ και να απαντώ και να τοποθετούμε. Και όχι μέσα από social media ή από κρυφτούλη μέσα από δελτίο τύπου. Το κρυφτούλη αναφέρομαι στους περισσότερους συναδέλφους της αντιπολίτευσης. Επιμένουν σε έναν τρόπο μέσα στα δημοτικά συμβούλια, που είναι το απόλυτα δημοκρατικό όργανο, μέσα στα δημοτικά συμβούλια που είναι το θεσμικό μας όργανο, να μην απαντάμε ή οι τοποθετήσεις μας να είναι αόριστες και χωρίς καμία πρόταση, και μετά το βράδυ τη συνήθη τακτική, δελτία τύπου, social media, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Κλπ. Οι απαντήσεις λοιπόν, αλλά και οι εξηγήσεις, θα παρακαλούσα πολύ να δίνονται μέσα στα θεσμικά μας όργανα. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην κυρία Σπύρου. Η κυρία Σπύρου έβγαλε ένα δελτίο τύπου αρχικά, μίλησε και εδώ, έκανε αίσθηση μια αναφορά της ότι κάποια άτομα της αντιπολίτευσης χάρισαν, όπως λέει, τη νίκη στη Δημοτική Αρχή, αφού δεν στήριξαν την πρότασή μας με την ψήφο τους, είτε απουσίαζαν αδικαιολόγητα από το Συμβούλιο. Μάλιστα στην εκπομπή μας είπε ότι αν ήταν δική της Συμβουλή θα τους είχε ήδη διαγράψει.
Αναφερόμενοι κυρίως στην ομάδα Μόσχου. Γελάω κύριε Νατσούλη, διότι και από το συνδυασμό της κυρίας Σπύρου έλειπε. Δικαιολόγησε την κυρία Χριστάκη που είπε ήταν απόλυτα δικαιολογημένη και γι' αυτό δεν μιλάω. Απόλυτα δικαιολογημένη. Για την κυρία Χριστάκη, ναι. Και διαβλέπω μία έτσι αρχηγική και κάποιο καθεστώς έτσι διαταγών και εντολών από την κυρία Σπύρου. Δηλαδή τι είναι αυτά τα πράγματα. Επίσης αναφέρεται συχνά και το έχει κάνει και άλλες φορές μέσα στα δημοτικά συμβούλια σε νίκες και σε ήττες. Δηλαδή προχθές μας είπε στο τέλος ότι εντάξει κερδίσατε, σαν να μιλάμε με μικρά παιδιά, κύριε Νατσούλη. Στην συνεδρία της Παρασκευής έκανα μια φιλική παρατήρηση στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι να μην σπαταλάμε χρόνο και βέβαια δεν είναι κατασπατάληση χρόνου όταν μετέχει στα δημοτικά συμβούλια, αλλά τον χρόνο που αφιερώνουμε, ειδικά στις τελευταίες συνεδριάσεις, είναι για να μάθουμε σε αγαπητές και αγαπητούς συναδέλφους της αντιπολίτευσης κάποια πράγματα, τους νόμους, νομοσχέδια, καταστατικά. Κάθεται δηλαδή ο άνθρωπος και παιδεύεται και διαβάζει συνεχώς τα ίδια πράγματα, αυτά για τα οποία θα έπρεπε να είναι ενημερωμένοι και διαβασμένοι. Και καταλήγουμε μετά το ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Θα ήθελα λοιπόν εντελώς φιλικά και καλοπροαίρετα να απευθύνω στους αγαπητούς συναδέλφους να είναι σοβαροί, να είναι υπεύθυνοι. Εκπροσωπούν μία μερίδα του καστοριανού λαού και νομίζω ότι οι πολίτες της Καστοριάς, έχοντας αυτή τη στιγμή πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία τα αφουγκράζομαι εγώ και τα βιώνω καθημερινά, να είναι λίγο πιο προσεκτικοί. Έχουμε σοβαρά θέματα, σοβαρά προβλήματα να συζητήσουμε, σοβαρά προβλήματα να επιλύσουμε. Ο κόσμος είναι ταλαιπωρημένος και θα πρέπει αυτά που ακούει σε κάποιες δημόσιες αντιπαραθέσεις να είναι σοβαρά. Το παιχνίδι χόντρινε στην πορεία, για να συνεχίσω, διότι αμέσως μετά το δελτίο τύπου υπάρχει μια ανάρτηση του απάντηση του κυρίου Μηταλίδη και πάνω στην ανάρτηση του κυρίου Μηταλίδη υπάρχει νέα επανεμφάνιση κυρίας Σπύρου στο Facebook. Δεν το υποστηρίζω. Να πω τι γράφει εκεί, γιατί γράφει κάτι πάρα πολύ έτσι. Δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσετε. Σας συμβουλεύω να κάνετε ψυχανάλυση για το πρόβλημα που έχετε με τον γείτονα Δήμο. Είναι μάλλον που νιώθετε μηδαμινή μπροστά τους, αλλά σε αυτό δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Εμπλέκεται λοιπόν εδώ εμέσως και ο Δήμος του Άργους. Αυτό καταλαβαίνω τουλάχιστον. Υπάρχει ένα θέμα με το Άργος ή με τον Δήμο Αρτογύρου και Παψόγλου. Έχετε κάποιο θέμα, με τίτλο μάλιστα όλα αυτά, «Ώρα για τεμπελιά», όπως θα έχετε προσέξει. Ο κόσμος βγάζει τα συμπεράσματά του. Πάνω σε αυτό εγώ όμως θέλω να πω ότι με τον Πάνο τον Κεπαπτσόγλου οι σχέσεις μας είναι άριστες, όπως έχω πει και με τους υπόλοιπους, και με τον Δήμαρχο Νεστορίου και με τον Αντιπεριφερειάρχη, με τον οποίο βρίσκομαι σε καθημερινή σχεδόν επικοινωνία, και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κασαπίδη, γιατί κάποια στιγμή είχε ακουστεί ότι δεν υπάρχουν αυτές οι σχέσεις. Τουλάχιστον εγώ και το έχω δείξει και το έχω αποδείξει μέχρι τώρα στην πορεία μου και στη ζωή μου, ότι ποτέ δεν είχα κάποιες κακές σχέσεις με όλους όσους πρέπει να συνεργαστώ. Με τον κύριο Γιαπτσόγλου έχετε διαφορετικές απόψεις για το πώς πρέπει να λειτουργήσει το τομείο, όλο αυτό. Με τον Πάνο τον Γιαπτσόγλου έχουμε επίσης επικοινωνία. Και επειδή είναι ένας έμπειρος πολιτικός και χρόνια στον Δήμο του Άργους, ανταλλάσσω και απόψεις μαζί του, αλλά θα ήθελα να σταθώ στην πρεμούρα αυτή που υπάρχει για τον Δήμο του Άργους, κυρίως από την κυρία Σπύρου και κάποιους άλλους έτσι, δημοτικούς συμβούλους που αναφέρονται συχνά. Εγώ θα ήθελα να τους προτείνω στις επόμενες εκλογές, στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, να είναι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι στον Δήμο του Άργους. Άλλωστε προέρχονται και από την συγκεκριμένη περιοχή. Άλλωστε, έχω πει και άλλη φορά ότι ο αγαπητός Πάνος δεν έχει πρόβλημα να καταρτήσει ψηφοδέλτιο και συνδυασμό. Παρόλα αυτά, κάνω πρόταση στους συγκεκριμένους, αφού τους αρέσει τόσο πολύ ο Δήμος ο Άργος και προέρχονται από τη συγκεκριμένη περιοχή, να είναι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι στον Δήμο του Άργους. Βέβαια, αμφιβάλλω εάν θα θέλει να τους εντάξει, δεν έχει πρόβλημα, είπα, να κάνει ψηφοδέλτιο ο Πάνος, αλλά αν θα ήθελε κιόλας να τους εντάξει στον συνδυασμό του. Μάλιστα. Πάμε και στην περίπτωση του κύριου Μόσχου, σε αυτά που είπε ο κύριος Μόσχος, ο οποίος επιμένει πάρα πολύ στην κερδοφορία αυτής της επιχείρησης. Και εκεί βασίζεται, μάλιστα μαζί με την κυρία Σπύρου, ουσιαστικά τονίζουν ότι παρά τις αποφάσεις που πάρθηκαν και χθες,
θα συνεχίσουν να διεκδικούν με ό,τι νόμιμο μέσο υπάρχει την ανατροπή αυτής της απόφασης. Δηλαδή, ο κύριος Μόσχος υπόσχεται ότι δεν θα σταματήσει επίσης το θέμα εδώ, παρά τα, όπως είπε και ο ίδιος, εσωκομματικά ενδοπαραδοξιακά μάλλον θέματα που έχει με την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Ζησόπουλου, αλλά και τις απουσίες κάποιων δικών του συμβούλων από την συγκεκριμένη επίμαχη συνεδρίαση. Το νόημα του κυρίου Μόσχου είναι πρώτον ότι είναι πολύ μεγάλη επιχείρηση με πολύ μεγάλη κερδοφορία που δεν πρέπει να χαριστεί, και δεύτερον ότι παρά την χθεσινή απόφαση θα συνεχίσει να διεκδικεί την ανατροπή της. Άρα μας λέει ο κύριος Μόσχος ότι θα συνεχίζει να βάζει περικλοποδιές στην αναπτυξιακή τροχιά που λέμε για τον Δήμο. Το πρόβλημα που υπάρχει στην ομάδα του και στον συνδυασμό στον οποίο ηγείται αυτή τη στιγμή φαίνεται, είναι έκδηλο και φαίνεται ότι υπάρχει και με την ανεξαρτητοποίηση συγκεκριμένου συμβούλου. Αλλά να συμπληρώσω σε αυτά που είπατε, κύριε Νατσούλη, ότι η απουσία κάποιων δημοτικών συμβούλων από τη συγκεκριμένη ομάδα δεν ήταν μόνο της Παρασκευής, της προηγούμενης, αλλά λείπουν συχνά από τα δημοτικά συμβούλια. Εντάξει, επειδή μίλησα με κάποιους ανθρώπους που έλειπαν, άλλος είχε ένα θέμα δεν είναι μόνο με το την πρόβλημα, μητέρα του, ήταν και άλλα θέματα. Και δεν ήταν όλο, δηλαδή, ναι. Μίλησε και με ανθρώπους. Άρα δεν ήταν πρόβλημα και δεν ήταν θέμα της συγκεκριμένης συνεδρίασης, αλλά προφανώς υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα για την ηγετική ομάδα του, για την ομάδα στην οποία ηγείται ο κύριος Μόσχος. Εγώ δεν θέλω να μπω να ασχοληθώ με το τι γίνεται στα εσωτερικά της ομάδας, της συγκεκριμένης, αλλά και καμία άλλης ομάδας. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να κοιτάμε μπροστά, να κοιτάμε το μέλλον του τόπου, να κοιτάμε το μέλλον του Δήμου για μια αναπτυξιακή πορεία. Και μάλιστα και αυτό το πράγμα το έχω δείξει και το αποδεικνύω συνεχώς, ότι έχω την διάθεση για συλλογική προσπάθεια με τις προσκλήσεις και τις, που έχω απευθύνει στους αρκετές φορές στους επικεφαλείς της αντιπολίτευσης. Το ότι θα το κυνηγήσουν και παρακάτω. Πολλές φορές έχουμε ακούσει και ότι θα δουν και τις περιπτώσεις ότι παραβήκατε το καθήκον σας. Και πάλι θα πω, ναι, κοιτάξτε, δεν υπάρχει τίποτα που να μην έχει γίνει με τον νόμιμο τρόπο. Αυτά είναι λοιπόν που στεκόμαστε σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιπολίτευση. Είναι ότι εδώ και 18 μήνες, εδώ και 19 μήνες, δεν έχει έρθει καμία πρόταση από την αντιπολίτευση, καμία πρόταση. Απλά και μόνο προσπαθούμε να βάλουμε τριχλοποδιές ή να δυσχεραίνουμε το έργο αυτής της Δημοτικής Αρχής που βλέπουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν αυτό, άρα και στην τοποθέτηση της κυρίας Σπύρου που μου είπατε πριν, θα έλεγα να κάνουν οι ίδιοι έναν εσωτερικό διαλογισμό, να κάνουν μια ψυχανάλυση και να δουν τελικά, κοιτώντας στον καθρέφτη, το τι τους φταίει. Δικαίωμά τους είναι, δικαίωμα του καθενός είναι να απευθυνθεί όπου θέλει. Υπάρχουν τα θεσμικά όργανα, υπάρχουν τα αρμόδια όργανα, όπου θελήσουν μπορούν να απευθυνθούν και αν έχουν δίκιο θα δικαιωθούν έτσι. Και πάμε και στον κύριο Τίνκα, κλείνοντας έτσι την κεντρική ιδέα από τους ανθρώπους που μίλησαν και στην εκπομπή μας. Είπαμε μερικά πράγματα για τον κύριο Τίνκα. Ο κύριος Τίνκας αρχικά δεν θεωρεί ότι αυτό το θέμα κοιμάται και ξυπνάει η Καστοριά. Δηλαδή δεν πιστεύει ότι είναι το θέμα ο μεγάλος καημός των Καστοριανών αυτή τη στιγμή. Είπε ότι δεν συμφωνεί ούτε με την ενοικίαση, ούτε με το να το δουλέψει ο Δήμος. Γιατί, εντάξει, έχει μια συγκεκριμένη ιδεολογία, πιστεύει ότι ορισμένα πράγματα σίγουρα πρέπει να είναι κρατικά, με την ίσως και στενή τους ακόμη έννοια. Είπε όμως στην ερώτηση ότι αν ήσασταν εσείς δήμαρχος, τι θα κάνατε. Ο κ. Τίνκας είπε ότι θα έκανα κάτι από τα δύο, αναγκαστικά κι εγώ, αλλά δεν πιστεύω ότι ο Δήμος πρέπει να είναι επιχειρηματίας, γιατί με την ίδια λογική θα μπορούσε να διαχειριστεί και μια φάρμα ζώων. Αυτή είναι η λογική του κυρίου Τίνκα και έτσι αιτιολόγησε το δικό του παρόν. Ήταν έκπληξη για πολλούς ότι ο κύριος Τίνκας για ένα τέτοιο θέμα ψήφισε παρόν, κύριε Κορίντζηδη. Ήταν ευχάριστη έκπληξη η τοποθέτηση του, ναι, του κυρίου. Πάντως για μας ήταν έκπληξη όπως το ακούσαμε. Και βέβαια αποδεικνύει ότι σκέφτεται σοβαρά και υπεύθυνα και κυρίως λογικά, θα έλεγα. Άλλωστε όμως και σε κάποιες συσκέψεις που έχουν γίνει στο γραφείο μου παρόντων όλων των επικεφαλής της αντιπολίτευσης,
ο κύριος Στίγκας, εξαιρώντας από τη μία τις ιδεολογικές αντιλήψεις του συνδυασμού στον οποίο ηγείται, από εκεί και πέρα όμως με ό,τι έχει να κάνει καλό προς την ανάπτυξη και στην τροχιά αυτή που θέλουμε να βάλουμε τον Δήμο Καστοριάς, είναι παρόν. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι σκέφτεται και σοβαρά και λογικά. Μάλιστα. Εδώ νομίζω ότι ολοκληρώνουμε. Να σας πω ότι παράλληλα έρθαν και άλλα ερωτήματα. Δεν είναι μόνο αυτό όντως το θέμα. Ήρθαν ερωτήματα για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ήρθε για το νερό και αν θα το λατώσετε την τιμή, αν θα κάνετε μειώσεις την τιμή. Δεν του. Έχω πρόβλημα να απαντήσω για το οτιδήποτε. Ήρθε για το καινούριο δίκτυο της Μεσοποταμίας, αν κολλάει κάπου η δουλειά. Ήρθε ερώτημα για τα 8 μήνα και γενικά πότε θα βγάλετε και άλλες θέσεις. Μια ποικιλία λοιπόν θεμάτων. Αν θέλετε να συγκεντρώσετε και να κάνουμε και μία άλλη κάποια και στιγμή και τηλεφωνική συνέντευξη. Για τα 8 μήνα να σας πω ότι περισσότερο βλέπω ότι ήρθαν για δουλειές πολλά περισσότερο. Για τα 8 μήνα. Αυτό σας είναι, ψάχνουν αυτό για είναι, δουλειές. Αυτό είναι που σας είπα πριν, κύριε Νατσούλη, ναι. Ότι ο κόσμος έχει πάρα πολλά προβλήματα. Και δικαιολογημένα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, δικαιολογημένα υπάρχουν και οι απαιτήσεις από τον κόσμο. Είμαστε σε μια κατάσταση νομού και όχι δήμου, ναι. Όπου έχει στοιχήσει πάρα πολύ το κομμάτι της Γούνας που βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Έχουν χαθεί πάρα πολλές θέσεις εργασίας και βέβαια όταν και ο άλλος είναι κλεισμένος στο σπίτι του για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχοντας από την άλλη μεγάλες υποχρεώσεις και ανελαστικές υποχρεώσεις, καταλαβαίνετε ότι κάπου πρέπει να ξεσπάσει. Απόλυτα δικαιολογημένες και οι αντιδράσεις, ναι, του κόσμου. Πολλά μηνύματα για τις δουλειές. Και βέβαια όλα, ναι, αυτά έρχονται σε καθημερινή επαφή. Κατάλαβα. Με όλους αυτούς. Οπότε αυτά που θα πρέπει να απασχολούν τους αγαπητούς συναδέλφους θα είναι τέτοια θέματα και όχι να προσπαθούμε να βάλουμε τρικλοποδιά. Εσείς λέτε να μην θέλουμε εμείς να βοηθήσουμε τον καθένα και μάλιστα το κάνουμε και τις περισσότερες φορές εντελώς διακριτικά και χωρίς να βγαίνουμε ούτε σε ανακοινώσεις ούτε σε δελτία τύπου. Κοιτάμε την ουσία, κοιτάμε το να φέρουμε τον Δήμο Καστοριάς και την πόλη μας εκεί που πρέπει, εκεί που έχουμε υποχρέωση να την φτάσουμε και να είναι σίγουροι οι συνδημότες μας ότι και θα απαιτούμε και θα διεκδικούμε, βέβαια μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που έχουμε ως Δήμος, αλλά θα δηλώνουμε πάντα παρόντες. Δεν κουραζόμαστε, είμαστε συνεχώς στις επάλξεις με πάρα πολλές ώρες στο 24ωρο και καθημερινές και Σαββατοκύριακα και όπου χρειαστεί και όποτε χρειαστεί. Γι' αυτό ψηφιστήκαμε, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Έρχεται και μήνυμα εδώ, κάτι και μια εκπομπή να ρωτάμε μόνο εμείς. Πολύ ωραίο γι' αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ, όχι ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί, εντάξει, σήμερα υπήρχαν συγκεκριμένα θέματα και βαριά θέματα να συζητήσουμε, αλλά όντως, επειδή είδατε την ποικιλία των θεμάτων, καλό θα ήταν μια μέρα. Γιατί όχι. Να έρθετε εδώ να μόνο με το τι απασχολεί τον κόσμο. Να το καθιερώσουμε, κύριε Νατσούλη, και. Γιατί όχι, να το κάνουμε. Να, ορίστε, και τώρα έρχονται συνέχως. Εγώ, 8 μήνα ξαναπούμε. Για τα 8 μήνα θα βγει άλλο. Ήθελα, δεν ολοκλήρωσα. Βλέπετε λοιπόν. Για τα 8 μήνα είναι μια διαδικασία η οποία δεν εξαρτάται από εμάς. Βγαίνει από κεντρικά, από το Υπουργείο Εσωτερικών, από το Υπουργείο Εργασίας. Ακόμη δεν έχουν βγει οι θέσεις αυτές. Με διαφορά είναι τα πρώτα μηνύματα, έτσι να και το πω ανυπομονώ, και αυτό, με διαφορά βέβαια, είναι τα πρώτα μηνύματα είναι για εργασία. Είναι κάτι που βλέπω εγώ καθημερινά, στην καθημερινή μου ενασχόληση, είναι κάτι, επίσης γνωρίζει ο κόσμος ότι το τηλέφωνο μου δεν το έχω αλλάξει, δεν έχω υπηρεσιακό τηλέφωνο, ο αριθμός του τηλεφώνου μου είναι αυτός που είχα εδώ και 20 χρόνια, ο πρώτος μου αριθμός, οπότε όλοι όσοι με αναζητούν, με βρίσκουν, έχουμε επικοινωνία, έχουμε συνομιλία και κατανοώ απόλυτα τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν. Ανυπομονώ όμως να τελειώσουμε από αυτήν τη δύσκολη κατάσταση και να έρθω ξανά σε επαφή με τον έξω κόσμο, με τον κόσμο και στα χωριά, στις κοινότητες. Έχει δοθεί η εντολή στην νέα ομάδα αντιδημάρχων, στη νέα εκτελεστική ομάδα, να δώσουμε το βάρος στην περιφέρεια. Εκτιμώ ότι οι πρόεδροι δεν έχουν παράπονα, ό,τι θελήσουν είμαστε εκεί, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. Ανυπομονώ όμως, σε συνάρτηση με τα προηγούμενα που έλεγα, να βρεθώ και πάλι δίπλα στους συνδημότες μου. Και εμείς θα ήταν μια τέτοια πολύ ωραία, εμείς θα το δένουμε τώρα αυτό, μια μέρα μόνο με τι απασχολεί τον κόσμο. Κυρίως, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι θέματα εργασίας. Μακάρι να μπορέσουμε να το κατορθώσουμε ένα στη σύντομα εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εν αναμονή νέων δελτίων τύπου απόψε.
μετά τα όσα είπατε. Λοιπόν, κοιτάμε τη δουλειά μας. Να είστε καλά, κύριε Νατσούλη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.